αυτό το πράγμα. Και αν δεν το είχαμε αντιληφθεί μετά από όσα συνέβησαν, διότι αυτό δεν είναι το πρώτο χτύπημα. Προφανώς και όχι. Να ξεκινήσουμε με το Charlie Hebdo αρχές του χρόνου. Υπήρξε το χτύπημα στην Τινησία, υπήρξε το χτύπημα στην Τουρκία, υπήρξε το ρωσικό αεροπλάνο. Ο Λίβανος. Άρα είναι μια σειρά χτυπημάτων. Ό,τι όνομα και να δώσετε σε αυτόν το φαινόμενο, είτε Ισλαμικό κράτος το πείτε, είτε Daesh ή οτιδήποτε, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Αυτό σηματοδοτεί, κατά τη γνώμη μου, και μια αλλαγή τακτικής, στρατηγικής από πλευράς τους. Διότι από τότε που άρχισαν οι αεροπορικές επιδρομές, τα αεροπορικά πλήγματα, τα οποία έχουν σε κάποιο βαθμό αποκεφαλίσει την ηγεσία του. Και το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος τώρα έχει στρέψει την προσοχή του και τη δραστηριότητα του σε διάφορους στόχους σε κράτη που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον συνασπισμό, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει την προσπάθεια, την στρατιωτική προσπάθεια, να ενσπείρει τον πανικό, το φόβο, ούτως ώστε να επηρεάσει μέσω της κοινής γνώμης τις κυβερνήσεις σε αυτόν το έργο που έχουν αναλάβει για την καταπολέμησή του στη Συρία. Ναι. Εκεί φαίνεται ότι σε κάποιο βαθμό οι αεροπορικές επιχειρήσεις έχουν επιτύχει. Από την άλλη όμως, είναι γεγονός πια ότι χωρίς χερσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να ξεριζωθεί αυτή η οργάνωση. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά αυτό είναι και δίκοπο μαχαίρι. Γιατί εάν υπονοείται ότι θα υπάρξουν χερσαίες επιχειρήσεις από δυτικά κράτη, αυτό μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση των Αράβων. Μα μπορεί να είναι ένας συνασπισμός όλων. Θα έβλεπα αραβικές δυνάμεις να επιχειρούν. Αυτό που λένε boots on the ground, ναι, πρέπει να είναι αραβικό για να μην προκαλέσει να μην γίνει θρησκευτικός ο πόλεμος και να μην περάσουμε σε αυτόν που επιδιώκουν. Από την άλλη, πολιτισμικών. Ναι. Από την άλλη όμως, πολιτισμική αντιπαράθεση. Από την άλλη, και ήδη οι μουσουλμάνοι, ήδη έχει εκφραστεί αυτό κιόλας, δεν νομίζω ότι... Όχι, δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος ότι νιώθουν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει. Ασφαλώς και δεν τους αντιπροσωπεύει. Είδατε από το προφανώς και είναι λανθασμένη. Είδατε από το ρεπορτάζ προηγουμένως η ερμηνεία του Κορανίου. Είναι αυτή. Έτσι. Αλλά υπήρξε αντίδραση και από τη Σαουδική Αραβία και από την Τουρκία και από πολλές αραβικές χώρες. Άρα, ξέρετε, το απλοϊκό ερώτημα αυτή την ώρα είναι το εξής. Δεν μπορεί κάποιος να γνωρίζει ποιος τους εξοπλίζει, ποιος χρηματοδοτεί, πώς δραστηριοποιούνται και όλα αυτά να αποκοπούν. Και μετά να πας να το ξεριζώσει και όλα στο συγκεκριμένο κακό. Γνωρίζουμε, κύριε Τσούλου. Άρα, μήπως τελικά δεν υπάρχει βούληση. Κοιτάξτε, και κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εκβιάζουν, αποσπούν χρήματα, χρηματικά ποσά από τις περιοχές τις οποίες έχουν καταλάβει. Εμπορεύονται παράνομα πετρέλαιο. Ποιος το αγοράζει αυτό το πετρέλαιο? Υπάρχουν λαθρέμπορες. Αυτοί που το αγοράζουν, κοιτάξτε, να το σταματήσουν. Υπάρχουν. Κυκλώματα που το αγοράζουν και που τους βοηθούν. Άρα σε μεγάλο βαθμό γνωρίζουμε από πού προέρχεται η χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και μια άλλη πτυχή. Πέραν της καταπολέμησης της χρηματοδότησης πρέπει και το μήνυμα, το οποίο φαίνεται να βρίσκει απήχηση, ιδίως σε υποβαθμισμένες ομάδες πληθυσμού μουσουλμανικής καταγωγής, αραβικής καταγωγής σε ευρωπαϊκές πόλεις και στο Παρίσι, ναι, και στο Βέλγιο. Ακούσατε τον κύριο Χαραλαμπίδη να μιλάει για το Μόλεμπεκ. Αν έχετε πάει στις Βρυξέλλες και περάσετε από το Μόλεμπεκ, θα καταλάβετε ότι δεν είναι Ευρώπη εκεί. Εκεί, επειδή είναι υποβαθμισμένες, υπάρχει μια αίσθηση εγκατάλειψης. Το μήνυμα το οποίο περνά το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος βρίσκει απήχηση. Όλοι αυτοί ήταν υπήκοοι ευρωπαϊκών κρατών. Και πολύ σωστά ανέφερε ο κύριος Χαραλαμπίδης και το είπε και ο πρόεδρος Τούσκ ότι διακυβεύεται το μέλλον του Σέγγεν. Από την άλλη, και εκεί προσπαθούν να πλήξουν. Μήπως όμως διακυβεύεται και κάτι άλλο? Ξέρετε, εγώ είμαι και λίγο της λογικής ότι δεν είναι κακό να τα συζητάς αυτά. Γιατί έτσι παίρνεις και ορθότερες αποφάσεις. Με άλλα λόγια λοιπόν ερωτώ, μήπως είναι τελικά κακός ο προσανατολισμός της Ευρώπης που ήθελε να δείξει μια ανοχή σε όλες τις θρησκείες, χωρίς να υπονοώ ότι πρέπει να επιβάλλει τον χριστιανισμό. Αλλά πάντως, μήπως θα έπρεπε όσοι θέλουν να φιλοξενηθούν σε χώρες, να πρέπει να φιλοξενηθούν με βάση τους κανόνες των χωρών. Και όχι οι χώρες να προσαρμόσουν
τα κριτήριά τους στις μειονότητες. Το αναφέρετε και εσείς ο ίδιος προηγουμένως ότι αυτοί οι άνθρωποι, τέλος πάντων, καταχρηστικά αναφέρω τη λέξη άνθρωποι, δεν αντιπροσωπεύουν το Ισλάμ. Ναι. Αυτοί είναι φανατικοί, ακραίοι και βρίσκουν το Ισλάμ, επικαλούνται το Ισλάμ για να καλύψουν τις εγκληματικές τους ενέργειες. Η πολιτισμική φιλοσοφία που υπάρχει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη νομίζω δεν είναι κακό. Άρα λέτε ότι δεν... Απλώς αυτοί εκμεταλλεύονται το Ισλάμ, εκμεταλλεύονται αυτήν την υποβαθμισμένη κοινωνική τους υπόσταση, ή μάλλον από εκεί ξεκινούν, ναι, και εκδηλώνουν αυτόν το μίσος τους εναντίον των δυτικών κοινωνιών, του δυτικού τρόπου ζωής, με τον τρόπο που έχουμε δει την Παρασκευή στο Παρίσι. Διότι οι στόχοι που έχουν πλήξει την Παρασκευή είναι μια έκφραση, προφανώς, του δυτικού τρόπου ζωής. Ναι. Θέλουν να πλήξουν τις αξίες μας, θέλουν να πλήξουν τις δημοκρατικές κοινωνίες, και εκεί είναι που υστερούμε, διότι θα τους αντιμετωπίσουμε μόνο με το κράτος δικαίου, μόνο στα πλαίσια του νόμου. Προφανώς, προφανώς. Την ίδια ώρα, όσο καταδικάζουμε και είμαστε απέναντι από αυτούς τους τρομοκράτες, την ίδια ώρα, νομίζω για να είμαστε ορθοί, θα πρέπει να πούμε και μια κουβέντα για τις λανθασμένες πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εκόλαψαν αυτό το αυγό του φιδιού. Δηλαδή, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι η Αμερική έπαιξε με αυτούς τους παράγοντες και τους χρησιμοποίησε για να περάσει τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα. Δεν έχετε άδικο, κύριε Τσουρούλη, διότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα πολιτικών αμερικανικών κυβερνήσεων στο παρελθόν, οι οποίες προφανώς από κακών υπολογισμών, κοντόφθαλμα, δημιούργησαν μια κατάσταση στο Ιράκ, την οποία μετά δεν μπορούσαν να ελέγξουν, στη Λιβύη, και την οποία τώρα δεν μπορούν να διαχειριστούν. Ναι. Γιατί δημιουργήθηκε ένα κενό εξουσίας, το οποίο έσπευσαν να καταλάβουν οι μισθοφόροι που αυτή δημιουργήθηκε. Ακριβώς. Μισθοφόροι οι οποίοι δημιουργήθηκαν από την Αμερική και εξοπλίστηκαν κιόλας. Τώρα, στο διατάφτα, λέτε ότι είναι ικανή πάντως αυτή την ώρα η διεθνής κοινότητα, με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων χωρών, να σταθεί απέναντι μονιασμένα και να πει: ως εδώ, κάναμε τα λάθη μας, αλλά πάντως αυτός ο σκοταδισμός δεν μπορεί να περάσει. Γιατί πλέον είναι το φως και το σκοτάδι που αντιτίθεται. Πιστεύω πως ναι, κύριε Τσουρούλη, και αυτή νομίζω είναι η μόνη οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Εάν υπάρξει αυτός ο συνασπισμός, ο οποίος ήδη υπάρχει, και λάβει τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει και στην Συρία και στις χώρες οι οποίες συμμετέχουν, δηλαδή στις πρωτεύουσες των χωρών αυτών, σε όλες τις επικράτειες, σε όλη τους την επικράτεια, τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία όμως δεν θα οδηγήσουν σε περαιτέρω περιθωριοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση αυτών των στοιχείων, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προχθές άκουσα δήλωση στο Βέλγιο ότι εγώ θα καθαρίσω το Μόλεμπεκ. Τέτοια μέτρα ισοπεδωτικά θα έχουν αντίθετα, διότι θα σπρώξουν όλους αυτούς τους ενδυνάμει τρομοκράτες στο περιθώριο, θα τους εκμεταλλευτεί το ISIS και θα γίνουν ενδυνάμει βομβιστές. Αλλά φαίνεται ότι τα αεροπορικά πλήγματα αποδίδουν, εξού και αυτή η αντίδραση. Επομένως θα πρέπει να στραφούμε προς τα εκεί, και παράλληλα και μέσα στο σπίτι μας το ίδιο θα πρέπει να πάρουμε εκείνα τα μέτρα τα οποία θα θέσουν αυτόν το φαινόμενο κάτω από έλεγχο. Πιστεύω όμως ότι η διεθνής κοινωνία έχει τα μέσα να αντεπιτεθεί και να θέσει αυτόν το τέρας του ISIS υπό έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ. Τώρα, ιδιαίτερα αυξημένα κρίση.